συγγραφέα και υποψήφια βουλευτή επικρατείας με το ΚΚΕ. Καλησπέρα! Πάμε καλά από αγωνιστική διάθεση! Πάμε καλά! Μέγα πλήθος! Μέγα πάθος! Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τις επόμενες μέρες, μέχρι και τη δύση του ήλιου την Κυριακή, θα πρέπει ο καθένας μας να μιλήσει με όσους περισσότερους μπορεί, να αναφερθεί στη δράση του ΚΚΕ και στην ανάγκη υπερψήφισης του, για να έχουμε και στη Νέα Βουλή ένα δικό μας σύμμαχο, που θα υπερασπίζεται έμπρακτα τα δικά μας συμφέροντα. Πρέπει στον κόσμο που μιλάμε να γίνεται απολύτως σαφές και κατανοητό πως μόνο το ΚΚΕ βρίσκεται απέναντι σε ένα σύνολο αστικών κομμάτων, τα οποία μόνο στα λόγια ενδιαφέρονται για το λαό, στην πράξη υποστηρίζοντας τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας του πλούτου, τις ξένες πολυεθνικές, τις πολεμικές επιχειρήσεις των συμμαχιών θανάτου, που καταστρέφοντας λαούς και χώρες ανοίγουν το δρόμο για περισσότερα κέρδη των αχόρταγων καπιταλιστών, βάζοντας χέρι στον πλούτο της κάθε χώρας στην οποία επιτίθενται, αφήνοντας πίσω ερείπια και πείνα, στέλνοντας τους ανθρώπους στην προσφυγιά. Ξέρουμε όλοι τι επιθέσεις δέχεται το ΚΚΕ καθημερινά και από τις λεγόμενες αριστερές δυνάμεις, που βεβαίως δεν προσδοκούν πως αν αφαιρέσουν ένα 0,5% από το ΚΚΕ θα γίνουν κυβέρνηση, αλλά που στοχεύουν σε αυτό που στοχεύουν όλα τα αστικά κόμματα στη χώρα μας. Να εξαφανιστούν οι κομμουνιστές από προσώπου γης, ώστε να μην υπάρχει κανείς να τους χαλάει τα σχέδια. Να μπορέσουν οι εργατοπατέρες να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων και να καταφέρουν ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, ευγνώμονες που το έχουν κι αυτό, και κανείς να μην διεκδικεί τίποτα παραπάνω από τη σκέτη επιβίωσή του για να έρθει η ανάπτυξη. Να σβηστούν όλες οι κατακτήσεις που με τους κομμουνιστές μπροστά, με αγώνες και αίμα κερδίθηκαν από το λαό μας. Ξέρουμε όλοι τις στρεβλώσεις, την παραπληροφόρηση και την αποσιώπηση με την οποία αντιμετωπίζεται η δράση του ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή. Και φυσικά ο κόσμος δεν γνωρίζει πως τις δεκάδες τροπολογίες που έχει κατεβάσει το ΚΚΕ τα προηγούμενα χρόνια, από όλες αυτές καμιά δεν έχει γίνει αποδεκτή και πως τα σχέδια νόμου που πρότεινε δεν έγιναν δεκτά ούτε καν για συζήτηση στη Βουλή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προβάλλουμε τη δράση του κόμματος και στη Βουλή και στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία. Η επόμενη των εκλογών, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, θα είναι μια δύσκολη μέρα, δυσκολότερη ίσως από ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Και αυτό, νομίζω, το γνωρίζουν όλοι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, μόνο που κάποιοι το έχουν αποδεχτεί ως αναπόφευκτο. Αυτή την αποδοχή, αυτή τη μυρολατρία, αυτή την παρέτηση οφείλουμε να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο να κατανοήσει ο κόσμος πως η αντιπροσώπευση του ΚΚΕ στη Βουλή δεν είναι διακοσμητική. Είναι ουσιαστική. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση που υπήρξε και θα υπάρχει απέναντι στο σύνολο των αστικών κομμάτων, τα οποία, παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές τους, παρουσιάζουν κοινό μέτωπο και ψηφίζουν μαζί όλες τις αντεργατικές αντιλαϊκές διατάξεις,
βγάζοντας από την καμπούρα μας τα υπερπλεονάσματα. Και δίνοντας, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, ταυτόχρονα φοροαπαλλαγές και προνόμια στους οικονομικά ισχυρούς της χώρας. Για τούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό η εκπροσώπηση αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι απλώς να διατηρηθεί, αλλά να ενδυναμωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό εξαρτάται από τις δικές μας προσπάθειες. Το τι έκαναν οι άλλοι είναι γνωστό. Το τι υποσχέθηκαν πως θα κάνουν και δεν έκαναν είναι επίσης γνωστό. Καλά κάνουμε και τα θυμίζουμε, όμως το βασικό είναι να βγάλουμε προς τα έξω, να κάνουμε ολοφάνερο το τι έχουμε κάνει εμείς, ώστε να μας δοθεί περισσότερη δύναμη να κάνουμε περισσότερα. Παλεύουμε για καλύτερες μέρες για μας, για τα παιδιά μας, για τον λαό μας. Καλό αγώνα! Κουκουέ δυνατό στη Βουλή και στο λαό!